Εκεί γνώρισα αλίτες, πουτάνες, τσογλάνια και πούστιδες και για πρώτη φορά άκουσα τα καλιαρντά, την κρυφή γλώσσα των ομοφυλόφιλων. Στα 1968, μετά την αποφυλάκηση για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα, αποφάσισα να δουλέψω τα καλιαρντά, το πρώτο λεξικό στον κόσμο για την αργό των πούστιδων. Στον Άγιο Κωνσταντίνο τον Παλαιό, γύρω-γύρω τα υπογειάκια είχα γίνει μαγαζάκια για τις πουτάνες. Δηλαδή που λάγανε κοιλώτες για γυαλιστερές, κομπινεζόν και σουτιέν τέτοια πράγματα. Και εκεί ζουνίζαν όλοι αυτοί οι πούστιδες. Πήγα εκεί τα μπάνισα, αλλά μετά πρέπει να μάθω και πού συχνάζουν. Και συχνάζα ένα ρεστοράν στον Κολονό. Να μπεις μόνο η φάτσα σου δεν τους αρέσει. Αλλά εγώ ήμουν πάντα θρασίτατος, δεν φοβόμουν τίποτα. Πήγα εκεί, κάθισα, εντάξει, τα καρσόνια με αδερφές, οι κραυγοί που αμολάγανε για την παραγγελιά ήταν στα καλιαρντά. Μία κάρνα με σωλήνες, αυτό σημαίνει κρέας με μακαρόνια. Με τον Πετρόπουλο γνωρίστηκα, ήταν ένα βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις μία η ώρα, ήμουνα 15 και μισό πρέπει να ήμουνα. Πρωτόβγαινα τότε έτσι τραβεστή, τότε ξέρεις δεν ήταν τραβεστή όπως είναι σήμερα, βάφαμε λιγάκι τα ματάκια μας, βάζαμε μια περουκίτσα και βγαίναμε στους δρόμους. Και κάναμε το stop, ήμουνα με μια άλλη, δεν θυμάμαι, και μου λέει μπορεί να σταματήσουμε τον Παλαμό να μας πάει μέχρι την Ομόνια. Και ξαφνικά σταματάει ένα Volkswagen και βλέπω έναν κύριο μέσα με μουσια. Και όπως εγώ μίλαγα καλιαρντά με την άλλη, καθόμαστε πίσω, ο Πετρόπουλος καθόταν μπροστά. Μίλαγαμε καλιαρντά και μας διορθώνει. Δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς καλιαρντά είχαμε μιλήσει και μας διόρθωσε. Μας λέει, δεν είναι έτσι, μας λέει κορίτσια, είναι έτσι. Λοιπόν, αυτοί ερχόντουσαν σπίτι. Το σπίτι μου ήταν ένα μπορδέλο. Μία έβγαινε και έλειπαινε, η Θηλωρίνα έτσι και κοίταζε, μέτραγε φάτσες. Ξαφνικά αρχίζω να δω πούστιδες, εγώ τον κοίταζα έτσι. Είχε τρελαθεί η γυναίκα σου, τι γίνεται, άραξε γούστα αυτός. Έρχονταν σπίτι, μια λέξη, πώς το λέτε, τα τσιγάρα πώς τα λένε, ταμπακάκι. Το τσακμάκι πώς το λένε, καπρικέντε, αμέσως. Τελειώσαν όλα τα αντικείμενα, τελειώσαν όλα τα ρήματα. Μετά παίρνω ένα λεξικό, μετά άρχισα να τον προκαλώ για να μάθω. Και έλεγα, ας πούμε, Τόνι, έλα, τελειώσαμε και σήμερα, είναι μας τρεις ώρες που δουλεύουμε, έλα να κάνουμε και τίποτα. Για να τον προκαλέσω να πει καμιά έξυπνη κουβέντα και μου έλεγε αυτός. Δεν καταπίνω ένα περίπτερο καλύτερα. Γιατί ένας σαραντάρης σαν εμένα ήμουν γέρος, θεωρείται γέρος για τις αδερφές. Πρέπει να είσαι 25 χρονών. Δεν καταπίνω, το θυμάμαι τώρα εδώ. Δεν καταπίνω και ούτω καθεξής. Εγώ όμως το έγραφα αυτό. Δεν έχεις κανένα μόνιμο που να τον ελατσεύεσαι, Μπουτ. Είμαι με ρατσόλι, αλλά βασικά με τον εαυτό μου. Με τον εαυτό σου? Πώς? Έχει τζάσει για δουλειά. Χρόνια είσαι μαζί του? Πόσα χρόνια? 8. Απ' τις τυχερές εσύ? Είναι και αυτό. Εγώ είμαι άτυχη σε αυτά. Μόνο. Μόνο στις κουραβέλτες είμαι τυχερή. Στις κουραβέλτες μόνο. Για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός λαογράφος. Ό,τι έχω διαβάσει είναι καταπληκτικά και τα καλιαρντά καταπληκτικά που διέσωσε όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά των αδερφών της εποχής και το μπουρδέλο καταπληκτικό και πολλά άλλα πράγματα δηλαδή που φανερώνουν την Ελλάδα που υπήρχε και που αν θέλουν να ανακαλύψουν μερικοί άνθρωποι πώς ήταν η Ελλάδα αυτή την περίοδο, λίγο, νομίζω από ελάχιστα πράγματα. Δεν θα τα ανακαλύψουν από τα δελτία ειδήσεων και όλα ψέματα θα δούνε. Στη δίκη που έγινε για τα καλιαρντά με καταδίκασαν σαν πορνογράφο. Για μένα όμως η λαογραφία έπρεπε να αποδράσει από το πανεπιστημιακό κατεστημένο και να ακολουθήσει τους δρόμους της καρδιάς. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο δρόμος που είχα διαλέξει ήταν δύσκολος και μοναχικός, αλλά ταυτόχρονα και γοητευτικός. Δεν είναι περιθώριο, εγώ ποτέ δεν θέλω περιθώριο. Και μάλιστα... Τώρα γράφω, η έκφραση περιθώριο άνθρωποι είναι πούστιγοι. Είναι άνθρωποι του υπογείου. Και πάνω στο υπόγειο αυτό, το παδοπατή βεβαίως, κοίταξε τα λοιπά, το παδοπατή επίσης και το προλεταριάτο.
το δίθεν προοδευτικό προλεταριάτο. Και οι κομμουνιστές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ποδοπατάς έναν χασίκλα. Αλλά ο χασίκλας για μένα πολύ πιο επαναστάτης από έναν κομμουνιστή. Αγαπώ τα τσογλάνια και τους χασίκλες, τους κλέφτες, τις πουτάνες, τους ρεμπέτες και τους πούστιδες, γιατί μάχονται κάθε μορφή εξουσίας. Και τους αγαπώ πιο πολύ γιατί τα καταφέρνουν και επιζούν κόντρα στην αστυνομία, κόντρα στον ποινικό νόμο, κόντρα στην απέσια ήθικη των μικροαστών, κόντρα στο φλογερό εαυτό τους.